Γεια σας. Είμαι η Έλενα από το Lela's Handmade Artisan Shops. Δεν σας το είχα πει, με λένε Έλενα. Λέλα, λέγαμε τη γιαγιά μου. Και σε αυτήν είναι αφιερωμένη όλη αυτή η δουλειά που κάνω, γιατί στην ουσία από αυτή πήρα την πρώτη συνταγή για σαπούνια. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο θεωρητικά θα αφορούσε την τεχνική Pointy Layers, μυτερά στρώματα. Αλλά επειδή μου έπηξε γρήγορα η σαπουνόμαζα και δεν μπόρεσα να κάνω το σχέδιο ακριβώς όπως ορίζει η τεχνική, δεν θα σας μιλήσω για την τεχνική αυτή καθεαυτή, αλλά θα σας δείξω τι κάνετε στην περίπτωση που πάθετε κι εσείς αυτό που συνέβη σε μένα. Είναι πολύ συχνό πρόβλημα. Μπορεί να ανακατέψουμε λίγο παραπάνω με τον νύχτη χειρός. Μπορεί να βάλουμε κάποιο άρωμα που επιταχύνει το ίχνος. Είναι ένας φόβος που έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα σαπούνια, ότι δεν θα προλάβουν δηλαδή να βγάλουν το σχέδιο πριν φτάσει η σαπουνόμαζα σε μεσαίο προς πλήρες ίχνος. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω με αυτό το βίντεο είναι ότι πάντα υπάρχει λύση και να μην πανικοβάλλεστε, γιατί μπορείτε να φτιάξετε ένα πάρα πολύ όμορφο σαπούνι και ας μην γίνει ακριβώς όπως το είχατε φανταστεί στην αρχή. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξεκινάω τη συνταγή είναι να ζυγίσω το νερό. Χρησιμοποιώ απιονισμένο νερό, αυτό που βάζουμε στο σίδερο. Παρ' όλα αυτά και νερό της βρύσης μια χαρά δουλειά κάνει, αρκεί να μην είναι πολύ γλυφό. Στη συνέχεια διαλύω αλάτι στο νερό που είναι για τη σκλήρινση του σαπουνιού. Χρησιμοποιώ 2 κουταλιές του γλυκού ανά μισό κιλό λάδι και μετά μετράω την καυστική σόδα, υδροξίδιο του νατρίου. Πάντα ρίχνουμε τη σόδα στο νερό, όχι το νερό στη σόδα, γιατί αφρίζει, κάνει κάτι σαν έκρηξη, το οποίο είναι και επικίνδυνο. Καθώς διαλύεται η σόδα στο νερό, αυξάνεται η θερμοκρασία. Εδώ βλέπετε ότι φτάνει μέχρι και 100 βαθμούς Κελσίου. Μετά σειρά έχουν τα λάδια. Ξεκινάω με το ελαιόλαδο, που είναι αυτό το οποίο έχω σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Το σταγονόμετρο βοηθάει για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. Αφαιρώ ή προσθέτω ό,τι χρειάζομαι. Και μετά όλα τα υπόλοιπα λάδια τα ζυγίζω ξεχωριστά. Βάζω πάντα λίγο παραπάνω στο κανατάκι, γιατί δεν μπορώ με τη σπάτουλα να το μαζέψω όλο ποτέ. Με τα βούτυρα βέβαια δεν ισχύει αυτό. Ζυγίζω ακριβώς την ποσότητα που χρειάζομαι. Η συγκεκριμένη συνταγή έχει 30% ελαιόλαδο, 8% αμυγδαλέλαιο, 5% σισαμέλαιο και από στέρεα υλικά έχει 25% λάδι καρύδας, 25% φοίνικο πυρηνέλαιο και 7% βούτυρο καριτέ. Σημαντικό, πάντα καθαρίζουμε τη ζυγαριά μας γιατί μπορεί να πέσει υλικό επάνω και να μας δώσει λάθος μετρήσεις. Αφού λιώσουν τα βούτυρα και έχω ομοιόμορφο μείγμα, προετοιμάζω τα χρώματα. Βάζω μία κουταλιά της σούπας σε κάθε δοχείο για κάθε ένα κουταλάκι του γλυκού χρώμα. Αν έχω 2 κουταλάκια του γλυκού χρώμα, θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας και ούτω καθεξής. Το σουρωτήρι βοηθάει να απομακρύνω τους βόλους από τα χρώματα που έχω σε σκόνη. Αυτά είναι μάικα, κίτρινη πορτοκαλί και φούξια και το άσπρο είναι διοξείδιο του τιτανίου. Και μετά πάρα πολύ καλό ανακάτεμα. Αυτό το κολπάκι έχει γίνει πολύ της μόδας στο ίντερνετ. Είναι για να μην χρειάζεται να πλένεις μετά το δοχείο. Βάζεις μια σακούλα μέσα.
Θα έχετε παρατηρήσει σε προηγούμενα βίντεο ότι δουλεύω σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, από φόβο το έκανα αυτό και αποφάσισα σε αυτή τη συνταγή να δουλέψω σε θερμοκρασία δωματίου. Η σόδα λοιπόν και τα λάδια ήταν σε θερμοκρασία κάτω των 30 βαθμών Κελσίου. Αυτό βοηθάει το ότι σαπουνόμαζα να μείνει σε ελαφρύ ίχνος για περισσότερη ώρα. Και όντως έτσι ήταν, άσχετα αν εγώ το παράκανα με το μείκτη χειρό. Μετά, χώρισα τη σαπουνόμαζα σε 4 ίσα μέρη και σε κάθε ένα από αυτά έβαλα το χρώμα. Καλό ανακάτεμα και εδώ. Και κάθε ένα από αυτά τα έβαλα στο δοχείο. Ό,τι δεν χώρεσε στα δοχεία σάλτσας, το έβαλα στην άκρη σε ένα άλλο κανατάκι. Και ξεκινάμε την τεχνική pointy layers ή μυτερά στρώματα. Δεν είναι απαραίτητο το πρώτο στρώμα να το βάλετε στο δοχείο της σάλτσας, μπορείτε απλά να το ρίξετε, έτσι κι αλλιώς είναι η βάση αυτό. Τελικά το τρίκ με τη σακούλα δεν μου άρεσε καθόλου. Θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ υλικό χαμένο, όσο και να το ζούλαγα δεν έβγαινε όλο από τη σακούλα, συν το ότι έχασα πάρα πολύ χρόνο να προσπαθώ να βγάλω τη σαπουνόμαζα από τη σακούλα. Δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνω, προτιμώ να κάθομαι να πλένω μετά. Εδώ είχα αρχίσει να παρατηρώ ότι η σαπουνόμαζα είχε ξεκινήσει να φτάνει σε μεσαίο ίχνος, ανησυχητικά. Δεν σας το κρύβω ότι ψήλο πανικοβλήθηκα. Συνέχισα όμως, ακάθεκτη. Εδώ σε αυτό το σημείο είχε ξεκινήσει να γίνεται πολύ δύσκολο να ζουλήξω τη σαπουνόμαζα από το δοχείο της σάλτσας, οπότε έβγαλα τη σακούλα. Και το μαγικό εργαλείο, το κουτάλι. Αυτό στην ουσία με έσωσε, γιατί μπόρεσα να απλώσω την σαπουνόμαζα καλά. Εντάξει, χαμένη μάχη εδώ, δεν γινόταν άλλο. Αυτό το χαρτί μου είχε σπάσει τα νεύρα. Αν δεν έχετε κουτάλι σάλτσας, μπορείτε να πάρετε ένα κανονικό κουτάλι σούπας και να το λυγίσετε λίγο. Κάνει καλύτερη δουλειά από τη σπάτουλα. Στη σπάτουλα κολλάει η σαπουνόμαζα, ενώ στο κουτάλι απλώνεται μια χαρά. Α, και το περισσευούμενο σαπούνι, το κράταγα για να κάνω swirls πάνω-πάνω, δεν τα κατάφερα βέβαια. Ηθικό δίδαγμα. Μην απογοητεύεστε. Ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχετε σχεδιάσει, υπάρχουν πάντα λύσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, σε αυτή την σύσταση, η σαπουνόμαζα μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω πάρα πολύ ωραίες υφές για το τελείωμα του σαπουνιού. Και επειδή χάρηκα πάρα πολύ που τόσωσα, οι ξεδιάντροποι αποφάσισαν να βάλω και λίγο γκλίτερ επάνω. Αυτό είναι την επόμενη μέρα που το ξεκαλούμποσα. Να βλέπετε, έχει κάνει κενά η σαπουνόμαζα γιατί είχε πήξει τόσο ώστε δεν μπορούσε το ένα στρώμα να πέσει καλά πάνω από το άλλο. Δεν με πειράζει όμως αυτό.
Στο κόψιμο λίγο τρόμαξα. Είχε σφίξει πάρα πολύ. Φοβόμουν να μου σπάσει η χορδή. Βγήκε όμως πολύ γλυκούλη. Πολύ καλύτερα από όσο περίμενα. Λίγο φαίνονται τα pointy layers. Πολύ σημαντικό επίσης στα σαπούνια είναι το φαλτσόκωμα, γιατί είναι πάρα πολύ οξύες οι ακμές όταν το πρώτο χρησιμοποιείς και ενοχλούν στη χρήση. Οπότε πάντα τα φαλτσοκόβω. Το κάνω αυτό 3-4 μέρες αφού τα έχω κόψει. Είναι πιο σκληρά και γίνεται πιο ομοιόμορφο το φαλτσόκωμα. Και εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας και αν σας αρέσουν τα βίντεό μου, πατήστε subscribe.